το χειμώνα, όσο θα πέφτουν οι θερμοκρασίες, ότι μας έχει απασχολήσει. Έχουμε συζητήσει, εγώ έχω εδώ στο Υπουργείο μια ομάδα επιστημονικών συμβούλων, γιατρών. Είναι μέσα και επιδημιολόγοι όπως η κυρία Πανά, είναι γιατροί από το Υπουργείο Υγείας, είναι ο γραμματέας της παιδιατρικής εταιρείας, είναι έγκριτος επιδημιολόγος από την Ελλάδα κλπ. Ορισμένοι γιατροί. Και έχουμε συζητήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχω συζητήσει και με τον Υπουργό Υγείας και οι υπηρεσίες του Υπουργείου με τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες και έχουμε καταλήξει ότι τις ημέρες που θα λειτουργεί κεντρική θέρμανση στα σχολεία, άρα είναι οι πιο ψυχρές μέρες, η θέρμανση θα ξεκινά μία ώρα πριν αρχίσουν τα μαθήματα για να θερμαίνονται οι χώροι, να είναι σε μία κατάσταση θερμικής άνεσης από την αρχή. Δεύτερον, τα παράθυρα και οι πόρτες που προβλέπεται να είναι όλα ανοιχτά από το πρωτόκολλο για ασφάλεια, για εξαρισμό, για καλύτερη πρόληψη, όταν εκείνες τις μέρες που θα λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, ένα ή δύο παράθυρα αναλόγως του σχολείου και της αίθουσας θα είναι ανοιχτά στις αίθουσες και θα ανοίγουν όλα για εξαρισμό μόνο κατά τα διαλύματα, 5 λεπτά. Ναι. Και βέβαια η γενική προφύλαξη πόλη θα πρέπει να πάρουμε θα είναι όσο είναι δυνατόν ρούχα θερμαντικά μέσα. Η εισήγηση που ακούσατε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για τις κουβερτούλες, κύριε Προδρόμου. Μα δεν ήταν ούτε δική μου σκέψη, ούτε εισήγηση, ναι, από την ούτε Επιτροπή Παιδείας της Βουλής εξέτασε κάτι τέτοιο. Ήταν μια σκέψη την οποία πρόβαλε κάποιος βουλευτής και καταλαβαίνω γιατί το είχε δει ότι γίνεται στη Γερμανία σε σχολεία. Mm-hmm. Είχε μεγάλη επιτυχία αυτό το θέμα επικοινωνιακή, αλλά ουδέποτε ήταν δική μας σκέψη ή μας απασχόλησε. Εγώ όταν με ρώτησαν είπα να το δούμε και αυτό, αλλά βλέπετε που κατέληξε η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο θα κάνουμε στα σχολεία είναι αυτό που σας είπα. Σίγουρα οι συνθήκες και πάλι δεν θα είναι οι κανονικές. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή. Και με το καλό να επαληθευτούν τα νέα που ακούμε τις τελευταίες μέρες, να έχουμε το εμβόλιο, μια οριστική ιατρική λύση του προβλήματος, να τελειώνει αυτό το κακό που μας έχει πραγματικά αναστατώσει τη ζωή τόσο πολύ. Κύριε Προδρόμου...